Με αφορμή αυτή την ιστορική μέρα, θα θέλαμε εδώ στον MSHD να σας ξεκαθαρίσουμε γιατί εμείς από την πλευρά μας δεν ξεχνάμε και δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τις σφαγές Ελλήνων από όλους τους λαούς που αρνήθηκαν να μας αφήσουν να ζήσουμε ελεύθεροι στα εδάφη μας. Και ναι, δεν αναφερόμαστε μόνο στους Τούρκους. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Τάσο Ισάκ, τον Σολωμό Σολωμού, τον Ζήση Καραγώγο, τον Κώστα Ηλιάκη και χιλιάδες άλλους Έλληνες ήρωες που έπεσαν από άνανδρες επιθέσεις του εχθρού εν καιρό ειρήνης. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, από τον Εύξηνο Πόντο, τα Βαλκάνια και από τη μαρτυρική Κύπρο μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις άδικες απελάσεις των Ελλήνων της Αιγύπτου, που μάλιστα είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Αράβων γειτόνων μας εναντίον του δικού τους κατακτητή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους προγόνους μας που έπεσαν από σπαθιά και πυροβόλα κατακτητών τόσο από τη Δύση όσο και από την Ανατολή. Δεν ξεχάσαμε και αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκδικηθούμε, σημαίνει ότι πάντα θα θυμόμαστε ότι κανείς δεν είναι φίλος μας και ότι ο Έλληνας έχει υποφέρει από δεκάδες που πέρασαν από την περιοχή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η πραγματική σημασία, τουλάχιστον για εμάς, του «δεν ξεχνώ» δεν είναι η λεκτική επανάληψή του και το να πληρώσει ο εχθρός με το ίδιο νόμισμα, αλλά το να μην πέφτουμε συνεχώς στα ίδια λάθη που μας οδήγησαν σε καταστροφές, τις οποίες δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο.